Survivors, καλώς ήρθατε στο Συμβούλιο του Νησιού. Είμαστε εδώ μετά την εντυπωσιακή νίκη, τον εντυπωσιακό αγώνα με 19 των μαχητών. Υπάρχουν ήδη τρεις παίκτες στο κάδρο των υποψηφιότητων, ο Κρις, ο Σόζον και η Μαριαλένα. Και απόψε μπαίνει στο κάδρο άλλος ένας παίκτης, άνδρας, από την ομάδα των διασύμων. Γιατί ισχύει ο κανόνας των τριών, επομένως τα τρία κορίτσια τους δεν μπορούν να ψηφιστούν. Μετά από στενή πίεση λοιπόν στα καρέ των κόκκινων, οι μπλε πετυχαίνουν νίκη μετά από καιρό και κερδίζουν και έπαθλο φαγητού. Ας σταθούμε λιγάκι εδώ. Γιώργο Ασημακούπουλε, πώς είναι μετά την καρίδα, μερικές φορές ούτε καν την καρίδα, και τα φύκια να γεύεσαι καγιανά. Γιώργο, ναι, καρίδα, αν και έχω δυσανεξία, τι να κάνω εδώ πέρα που είμαι, τρώω καρίδα. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο που, σαν όνειρο ήταν, που καθόμασταν όλοι μαζί και τρώγαμε κάτι. Όπως το πες και εσύ, είχαμε ξεχάσει να κρατάμε το πιρούνι και να τρώμε καγιανά, δηλαδή καγιανά ήταν top. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κερδίσαμε την ασυλία που όλοι θέλαμε. Τι χάρηκες πιο πολύ, τη νίκη ή το φαγητό? Τη νίκη. Μάλιστα. Για να είμαι ειλικρινής, τη νίκη. Εύη, μετά από ένα μήνα πείνας, χάρηκες εσύ τη νίκη ή το φαγητό περισσότερο? Και τα δύο τα χάρηκα πάρα πολύ. Πώς δεν ξέρω τώρα αν λέει αλήθεια ο φίλος μου Δημοκόπουλος, γιατί είναι λίγο κοιλιόδουλος. Ειδικά στο πότε που ήμουν, που ήταν πολύ κρίσιμος, λέω άμα δηλαδή χάναμε θα είχα πάθει μεγάλο κομπλέκο. Η αλήθεια είναι ότι η νίκη ήταν πιο σημαντική για εμάς, γιατί έπρεπε να γυρίσουμε αυτό το σερί και να νιώσουμε ότι ξαναξεκινάμε από την αρχή. Και στο τέλος ήρθε και έδεσε το φαγητάκι, γιατί είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε εδώ πέρα. Πώς ήταν τα μικονιάτικα αυγά, Ρία? Εξαιρετικός ο καγιανάς. Για τις γυναίκες ήταν τέλεια η ποσότητα. Οι άντρες μας πάλι παραπονιούνται. Θα ήθελαν και άλλο φαγητό. Οπότε ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, να συνεχίσει η ομάδα να φέρνει νίκες για να φάμε και αύριο. Άνοιξε η όρεξη δηλαδή, μάλιστα. Άνοιξε η όρεξη. Μελίνα, ο συνδυασμός του ιωδίου από τα φύκια. Έφυγε το ιώδιο, μείναν τα αυγά. Αυτό θέλω να ξέρω. Λοιπόν, ξέχασα τη γεύση που είχαν τα φύκια. Μόλις ξεκίνησα να τρώω καγιανά μαζί με τα παιδιά. Ήταν απίστευτο, αλλά νομίζω ότι περισσότερο χαρήκαμε τη νίκη τη σημερινή παρά το έπαθλο, γιατί όλοι το είχαμε ανάγκη. Χαρήκαμε με την κάθε νίκη του καθενός και στεναχωρηθήκαμε με την κάθε ήττα, το ίδιο ακριβώς νομίζω όλοι σήμερα. Αλλά τα καταφέραμε επιτέλους. Ο Βασάλος νιώθω ότι δεν χόρτασε, ψάχνει στα μούσια του για μικρά ψίχουλα. Ακούω κάτι χαζά εδώ μέσα, δηλαδή για το Θεό. Ήταν η ποσότητα για κουνούπια, γιατί δεν είναι για ανθρώπους τώρα αυτά. Τώρα τα λέμε και όλα. Τα λέμε αλήθεια. Όταν ακούω κάτι κορίτσια να λένε Α, είναι πολύ ωραίο και χόρτασε, να βγαίνουν τα νεύρα μου. Κωνσταντίνε, χωρίς πλάκα, υπό φυσιολογικές συνθήκες, πόσα αυγά τρως? Τρώω 10 το πρωί και 10 το βράδυ. Όντως. Αλλά χωρίς κρόκους. Ασπράδια. Ασπράδια, 2 κρόκους το πρωί, 2 το βράδυ, 4 κρόκους. Αυτό είναι ποτοκτονία. Αφέμαξη στα κοτέτσια, κάνω κανονική. Ηλία Μπόγδανε. Καλό ήταν το φαγάκι. Σε στείλω στο λιγάκι. Εγώ δεν γκρινιάζω. Το είπα και πριν. Ρε γκρινιάριδες, είπαμε. Πήραμε ένα φαγητάκι μετά από τόσο καιρό. Ας το απολαύσουμε. Ναι, κουνούπις, έστω. 68 κιλά. Μου θύμισε πολλά. Μου θύμισε Ελλάδα για κάποιους λόγους δικούς μου. Το καταχάρηκα. Εννοείται θα τρώγα άλλο τόσο κι άλλο τόσο. Αλλά αφού αυτό είχαμε, το απόλαυσα. Και πάμε να, με τη δύναμη που πήραμε, να πάρουμε και τα επόμενα.